είμαι τρισευτυχισμένος. Όσο φαντάζομαι τρισευτυχισμένοι είσαστε κι εσείς. Γιατί είναι 31 Μαΐου και αύριο θα πάμε για ψάρεμα, όσοι μπορούμε. Και όσοι δεν πάμε αύριο, θα πάμε μεθαύριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τελείωσε αυτή η παράλογη απαγόρευση του Μαΐου. Είμαι ακόμα πιο ευτυχισμένος, διότι έχω καινούργια στολή. Καινούριο, μάλλον δεν είναι καινούριο ακριβώς, είναι ένα όπλο που μου δώσανε για να δοκιμάσω, της εταιρείας του Esclapes ή αλλιώς κατά κόσμο γνωστό T2. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιάσει τόνους ψάρια και σχεδιάζει ψαρδούφεκα. Ενδιαφέρον. Και τι άλλο είμαι χαρούμενος, έχω καινούρια κάμερα. Μιλάμε, τι, σαν να πάω στην παιδική χαρά είμαι, 2 χρονών. Τι, όλα τα... Όλα τα χαρού... Τι να δε, έχω χάσει τα λόγια μου. Είμαι χαρούμενος γιατί πάω να πάρω το μικρό από τον παιδικό σταθμό, να φορτώσω το αμάξι και να φύγω. Και ας μην ψαρέψω, να είμαι δίπλα στη θάλασσα. Που θα πέσω μωρέ, δεν έχει δει και από την επιφάνεια και από τα βαθιά και από... Τίποτα, δεν με σταματάει τίποτα. Ούτε οι εκλογές δεν με σταματάνε. Ψήφισα την προηγούμενη Κυριακή, δεν μπορώ να ξαναψηφίσω. Δηλαδή δεν μπορώ να μην πάω στη θάλασσα για να ξαναψηφίσω. Ας βγαίνανε. Δηλαδή ας έβγαζε αυτοδυναμία. Τώρα φίλε μου θα πρέπει να βγεις δήμαρχος χωρίς τη δική μου την ψήφο. Εντάξει, στα αρχίδια σας όλα αυτά, αλλά εντάξει, δεν... Περάστε. Περάστε. Σήμερα είμαι καλός, είμαι με όλους καλός. Έχω αφήσει να περάσει, να πούμε, και μια κυρία εδώ που ξέρω από την εφορία που μου σπάει τα νεύρα πάντα. Την άφησα να περάσει, αν είναι δυνατόν. Άντε, γεια, γεια. Λοιπόν, αυτό είναι το οπλάκι μας. Ανοξείδωτη τύπου κασέτα. Σκανδάλι, το οποίο η ίδια η προέκταση μας κάνει και το τακουνάκι, το οποίο είναι καλό. Δύο φτεράκια τα οποία τα φέρει το μουλινέ, η βάση του μουλινέ, τα οποία σου κρατάνε τις πετονιές κάτω για να μην σου μπλέκεται, για να μην σου μπλέκονται στα λάστιχα. Βλέπω έναν ωραίο οδηγό σε όλο το μήκος, όχι πολύ βαθύ οδηγό. Βλέπω μια πεπλάτινση εδώ, βλέπετε, και ένα δεύτερο εδώ. Δεν ξέρω πού οφείλονται αυτά, ενδεχομένως επειδή στην κεφαλή βλέπω 2 τρύπες, το όπλο να προσφέρεται για διπλά λάστιχα και άρα πιο χοντρή βέργα, θεωρώ ότι τα χρησιμοποιεί για φλωτεράκια. Πολύ πολύ κοντή καμπάνα που εγώ την προτιμώ από το σκηνένιο στα λαβρακοτά, γιατί κινδυνεύεις να μείνεις χωρίς καμπάνα και να έχει τίποτα ψάρια και να κλαις. Αυτά. Αυτό. Πάω να το δω στη θάλασσα τώρα. Thank you.
Βάζουμε λίγο λαδάκι για να μην κολλήσουν τα ψαράκια μας. Δεν βάζουμε λάδι κάθε 5 λεπτά και γίνουν τηγανιτά. Ίσα ίσα λίγο μία από την από εδώ μεριά και μία από την άλλη. Όχι ότι αυτός ο καπνός εδώ που βγαίνει μας χαλάει, που τους δίνει μια έξτρα λιχουδιά. Αλλά λέμε τώρα. Έτοιμα. Λοιπόν, ένα κλασικό πρόβλημα είναι πως θα βγάλουμε τα ψάρια από τη σχάρα χωρίς να σπάσουν, με πυρούνια και με αυτά. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, πιο εύκολο. Ανοίγουμε τη σχάρα, το ένα φύλλο και το περνάμε από κάτω, ώστε να είναι και τα δύο φύλλα μαζί και να είναι τα ψάρια χωρίς σχάρα. Βάζουμε το ταψί από πάνω και τα γυρνάμε όλα μαζί. Πώς? Κοίτα, ψάρια, ταψί, χωρίς πολλά. Τσακ.